Ναι, γενικώς η αταξία, αν είναι σωστό να πηγαίνουν τα παιδιά να λένε μαζί του Πατερημόνι, το πιστεύω στο αναλόγιο. Και να δημιουργείται έτσι αταξία. Αν δημιουργείται αταξία, δεν πρέπει. Πρέπει να γίνει με σωστό τρόπο, αν θα γίνει αυτό. Μπορεί να οριστούν κάποια παιδιά τα οποία εξ αρχής να είναι μπροστά, έτσι και να πούνε το Πατερημόνι, το πιστεύω. Χωρίς να δημιουργηθείς άλλος μέσα στο εκκλησίασμα. Αλλά πρέπει να είναι από την αρχή της λειτουργίας και πιο πριν από τον όρθρο εκεί. Έτσι, γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτό το φαινόμενο να πηγαίνουμε αφού έχει αρχίσει η λειτουργία και πολύ πιο μετά, δυστυχώς, το οποίο βέβαια δεν είναι καθόλου σωστό. Ένας άνθρωπος που δεν είναι στην λειτουργία, τουλάχιστον στην αρχή της λειτουργίας και πιο πριν κανονικά στον όρθρο, δεν μπορεί μετά να πάρει και θεία μετάληψη. Πώς θα πάρει θεία μετάληψη? Δεν έχει λειτουργηθεί αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει κάνει αυτό που προβλέπεται από την εκκλησιαστική τάξη. Και φυσικά όλη αυτή η αταξία που δημιουργείται, όπως λέει ο Ερωτών, δεν πρέπει να υπάρχει. Καμία αταξία. Έτσι, μέσα στην λειτουργία θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ, ας πούμε, ήσυχοι και απερίσπαστοι και αφιερωμένοι στον Θεό. Έτσι, υπάρχουν πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν τηρούνται καθόλου. Και οι γονείς θα πρέπει να προσέχουν πολύ τα παιδιά τους, να τα έχουν κοντά τους, να μην τα αφήνουν να περιφέρονται, σαν να είναι η εκκλησία ένα γήπεδο. Να τους κάνουν μάθημα από πριν στο σπίτι, να τους πούνε: «Παιδί μου, θα πάμε στη λειτουργία, θα πρέπει να είσαι ήσυχος, θα είσαι δίπλα μου, δεν θα πηγαίνεις εδώ και εκεί, δεν θα βγαίνεις έξω, θα μπαινοβγαίνεις». Έτσι θα αφοσιωθείς, αν είναι μικρό παιδάκι, μπορεί να του δώσουμε και ένα κομποσκινάκι, να του δείξεις πώς θα λέει το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μου». Υπάρχουν τρόποι, αλλά πρέπει οι γονείς να κουραστούν λίγο. Έτσι και οι ίδιοι βέβαια να δίνουν το καλό παράδειγμα, να μην μετακινούνται, να υπάρχει ησυχία έτσι μέσα στη λατρεία.